Σήμερα θα μιλήσουμε, από όσο γνωρίζω, για μία μέθοδο η οποία λέγεται Green Peel. Υπόσχεται ένα νέο δέρμα σε 5 ημέρες, κυρία Στεφανίδου. Τι είναι το Green Peel? Καλησπέρα σε όλους σας. Το Green Peel, λοιπόν, το φυτικό peeling, είναι μία μέθοδος απολέπησης πολύ φυσική, αποτελεσματική και βραβευμένη. Πραγματικά είναι ένα μείγμα 11 βοτάνων που υπόσχεται ένα νέο δέρμα μέσα σε 5 ημέρες. Αυτά τα βότανα συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι έτσι κομμένα σαν φυτοκρύσταλλοι, οπότε έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν κάτω από το δέρμα, να ενεργοποιούν τη διαδικασία της θρέψης και του μεταβολισμού, να έχουμε ένα δέρμα πιο νεανικό, πιο φωτεινό, πιο καθαρό. Ό,τι επίκτητες βλάβες υπάρχουν στο δέρμα μας, έχετε και τις εξισορροπείς. Είναι μια θεραπεία που μπορεί να γίνει σε όλους τους τύπους δέρματος, σε όλο μας το σώμα, γι' αυτό και σήμερα επιλέξαμε εδώ πέρα να περιποιηθούμε το μοντέλο μας στην πλάτη και σε όλες τις ηλικίες. Κυρία δεν Στεφανίδου, έχει δηλαδή, αν δεν δείξεις πολλές. Να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα λοιπόν από το ποιος το κάνει, μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό, με την έννοια το ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν αλλεργίες, κάποιοι μπορεί να έχουν αρκετούς πύλους στο σώμα τους, δηλαδή αρκετές ελιές, ή άλλα ζητήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση τι συμβαίνει? Θα πρέπει να συμβουλευτούν πρώτα γιατρό? Όχι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το δίνουμε στην πελάτησα όταν θα έρθει για να το διαβάσει. Ρωτάμε αν λοιπόν υπάρχουν αλλεργίες και τι είδους αλλεργίες υπάρχουν. Ρωτάμε αν έχει κάποιες ασθένειες, αν παίρνει κάποια φάρμακα, αν παίρνει κάποια κορτιζόνη, αν έχει κάνει πρόσφατα αποτρίχωση. Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις δηλαδή που θα πρέπει να περάσει η επίδραση του φαρμάκου και να κάνει. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να το υπογράψει και να το δίνει. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται στην εφαρμογή και πώς δρούν αυτά τα βότανα. Εμείς εδώ πέρα, πριν μας βγάλετε στον αέρα, έχουμε κάνει μια προετοιμασία. Δηλαδή, καθαρίσαμε το δέρμα, την επιδερμίδα, τη βλάτη της κοπέλας. Έχουμε κάνει έναν ελαφρύ έλεγχο που κάθισε στον ατμό και κάναμε μια εξαγωγή σμίγματος, γιατί το κορίτσι μας εδώ πέρα έχει ένα πρόβλημα με σφυράκια. Είναι νεαρό το άτομο και έχει ατμή στην πλάτη. Οπότε τώρα είμαστε να βγάλουμε το τζέλ το αντισηπτικό που βάλαμε προηγουμένως και το αφήσαμε έτσι για να βράσει και να καθαρίσει το δέρμα της και να τοποθετήσουμε τα βότανα. Τα βότανα όταν τα τοποθετούμε αισθάνεται μια ενόχληση το άτομο, είτε είναι στο πρόσωπο είτε είναι στο σώμα. Τι είδους? Δηλαδή η ενόχληση είναι τσιμπηματάκια ψηλά, σαν καθιτσούλες, αλλά δεν είναι ενοχλητικό. Εκείνη τη στιγμή το αισθάνεται, μετά από λίγο περνάει. Διεισδύουν τα βότανα κάτω από την επιδερμίδα και μάλιστα όπως πήραμε το ιστορικό πριν ξεκινήσουμε, έτσι δίνουμε και κάποιες συμβουλές. Όταν τελειώσουμε την περιποίηση και θα φύγει το άτομο στο σπίτι. Δηλαδή δεν πρέπει να ρίξουμε πολύ νερό στο καθόλου νερό. Γιατί όχι έτσι θα γίνει κάτι φοβερό, αλλά αν ρίξουμε νερό στο δέρμα μας που έχει, που έχουμε κάνει το φυτικό peeling, τα φώτανα δεν θα τα δώσουμε την ευκαιρία να δράσουν. Θα φύγουν πιο εύκολα από την επιδερμίδα μας. Οπότε για ένα 24ωρο τα αφήνουμε να δράσουν. Ίσως υπάρχουν 3 διαφορετικά πρωτόκολλα, Μαρία, δεν σου το είπα αυτό, ανάλογα το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Για να ακούσω. Υπάρχει το fresh, το οποίο είναι μια ανανέωση του δέρματος και μπορεί να το κάνει και μια φορά την εβδομάδα κάποιος. Δεν έχει αντενδείξεις. Είναι ένα φρεσκάρισμα της επιδερμίδας. Υπάρχει το energy, το οποίο ενεργοποιεί τις διαδικασίες του μεταβολισμού του δέρματος και έτσι έχουμε ένα νέο δέρμα πραγματικά σε 5 μέρες. Μπορεί να ξεκλουδίσει, μπορεί και όχι, εξαρτάται από σε ποια φάση βρίσκονται τα κύτταρα του δέρματος. Και υπάρχει το κλασίκ, το οποίο
είναι ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο που εδώ θα ξεκλειδίσει οπωσδήποτε. Είναι άλλη ποσότητα των βοτάνων που βάζουμε. Είναι διαφορετικό το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε. Εδώ θα πρέπει το άτομο όταν αρχίσει να ξεκλουδίζεται την 4η-5η μέρα να έρθει στο χώρο μας και να κάνουμε την αποθεραπεία. Δηλαδή να καθίσει στον ατμό και με μαλάξεις να προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς την απολέτηση του δέρματος ώστε με ήπιο τρόπο να φύγουν οι πετσούλες. Αυτή τη θεραπεία μπορεί οποιοδήποτε να την κάνει, άντρας, γυναίκα, μικρός, μεγάλος, καλοκαίρι, χειμώνα, αν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη περίοδος που πρέπει να γίνει ή όχι. Συνήθως επιλέγουμε να το κάνουμε τους φθινοπορεινούς μήνες μέχρι και την άνοιξη. Δεν θέλουμε να εκτεθεί στον ήλιο. Αυτό είναι μία αντένδειξη. Είναι περιπτώσεις δηλαδή που γίνονται αυτή την περίοδο. Ναι. Είδαμε τώρα, βάλατε... Είναι σε μορφή βάλαμε αφρού. Τα βότανα. Βάλαμε τα βότανα και βάλαμε και τον ενεργοποίητη και βάλαμε έναν αφρό, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας καλμαντικός αφρός. Μάλιστα. Για να είναι πιο ήπιο το, η τριβή, να μην αισθάνεται μεγάλη ενόχληση. Κατάλαβα. Αν σας βάλω να μου απαριθμίσετε τα βότανα που περιέχει. Είναι 11 διαφορετικά βότανα. Μέσα σε αυτά είναι ο κατηφές, το χαμομήλι. Δεν μας τα λένε και όλα τους τα μυστικά. Είναι πάντως μια συνταγή 60 χρόνων. Μπορεί τα υπόλοιπα προϊόντα στην περιποίηση αυτή να αναλλάζουν στη διάρκεια των χρόνων. Αυτή η μίξη των βοτάνων δεν έχει αλλάξει ποτέ. 60 χρόνια. 60 χρόνια. Και είναι μυστική. Περίπου. Περίπου. Πόση ώρα χρειάζεται μάλαξη? 3 με 5 λεπτά, 6 λεπτά, ανάλογα το τύπο του δέρματος. Βλέπετε και δεν κοκκινίζει, δεν αντιδράει και το μοντέλο μας. Για είναι να ακούσετε η κυρία Δεσποινίδα που βρίσκεται εκεί, το όνομά της. Είναι η Γεωργία. Η Γεωργία λένε τι αισθάνεσαι. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα λέει. Η Γεωργία είναι ένα παιδί το οποίο το έχει κάνει και στο πρόσωπό της και είδε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τελείωσε η ακμή από το πρόσωπό της. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Στεφανίδου, αν νιώθει αυτά τα τσιμπήματα για τα οποία μας μιλήσατε προηγουμένως ή θα πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να αρχίσει κανείς να τα νιώθει. Όχι, τώρα δεν τα νιώθει. Θα πρέπει να τα αφού τελειώσει η θεραπεία μας θα τα νιώσει. Για να τελειώσει η θεραπεία μας, το επόμενο στάδιο είναι μετά την τριβή των βοτάνων να κάνουμε, να περάσουμε μια μπούλα εξισορροπιστική για την λιπαρότητά της. Και αν δεν το κάναμε για λόγους ακμής και το κάναμε για λόγους αντιβίρασης, θα περνούσαμε μια άλλη μπούλα, ένα διαφορετικό δηλαδή πρωτόκολλο. Και μετά έχουμε να βάλουμε και τη μάσκα που θα ηρεμήσει το δέρμα της. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή συνολικά πόσο χρόνο διαρκεί αυτή η θεραπεία? Είναι μια περιποίηση περίπου 2 ώρων. Μπορεί να επαναληφθεί αυτό το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μετά από 5 με 10 μέρες. Κυρία Στεφανίδου, μπορεί ταυτόχρονο σε πρόσωπο και σε ολόκληρο το σώμα να εφαρμοστεί αυτό? Όχι, Μαρία μου, δεν θα είναι ευχάριστο. Γιατί για ένα 24ωρο αυτά τα τσιμπηματάκια συνεχίζει και τα νιώθει. Δηλαδή είναι η δράση των βοτάνων όλο το 24ωρο. Η Γεωργία σήμερα δεν θα μπορέσει να κινηθεί την πλάτη της εύκολα. Θα πρέπει να κινηθεί έτσι όπως είναι μπλούμητα ή λίγο λοξά. Θα αισθάνεται μια ενόχληση. Δεν είναι για όλους ευχάριστη. Είναι μια περιποίηση που μπορεί να γίνει ακόμα και στους προσαγωγούς όταν έχουμε ραγάδες. Σε μία κοιλιά μετά από έναν τοκετό που έχει ραγάδες. Εξαφανίζονται, έτσι. Ακριβώς, όταν είναι πρόσφατοι εξαφανίζονται. Δηλαδή είναι μία περιποίηση που πραγματικά όποιος την κάνει έχει ένα νέο δέρμα. Γεννιέται καινούργιο δέρμα. Είτε είναι για αντιγύρινση, είτε γίνεται για αντιγύρανση, είτε γίνεται για την ακμή, είτε γίνεται για χαλάρωση, είτε γίνεται για λεκέδες που έχουμε στο πρόσωπο. Είναι μια ακριβή θεραπεία. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι μια ακριβή θεραπεία, Στεφανίδου. Όχι, δεν είναι ακριβή. Είναι μια προσιτή τιμή. Δηλαδή το Fresh είναι στα 65 ευρώ, το Energy είναι στα 75-80,
Το κλασίκ είναι πιο ακριβό. Η ερώτηση είναι τι μπορείτε εσείς καλύτερο να κάνετε διαμέσου αυτής της εκπομπής προκειμένου το πορτοφόλι να ελαφρύνει. Ωραία. Θα μπορούσαμε λοιπόν για την επόμενη ώρα όσες καλέσουν φίλες εδώ στο Ινστιτούτο θα είμαστε να τους δώσουμε 30% έκπτωση σε οποιαδήποτε παροχή θελήσουν να κάνουν και ένα 25% στην αγορά των προϊόντων της Ράμεκ. Γιατί κάποια προϊόντα είναι απαραίτητο να τα έχει μαζί της και να περιποιηθεί το δέρμα της μετά την περιποίηση εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Υπάρχουν σε κανονικές συσκευασίες, υπάρχουν και σε travel size, οπότε μπορεί να διαλέξει και να πάρει ό,τι θέλει.